Για να δούμε, παιδιά. Το GT για πρώτη φορά. Θέση οδήγηση εδώ. Πρώτη φορά το έχω οδηγήσει πάρα πολύ λίγο. Άλλη ορκο τώρα εδώ πέρα. Φίλες μου και φίλοι μου, δεύτερη μέρα και επιτέλους θα ρίξω κάτι αξιόλογο. Γιατί μέχρι στιγμής μόνο κίνηση υπήρχε. Είμαστε 50 χιλιόμετρα πριν τα σύνορα της Βοσνίας. Φτάσαμε μέχρι εδώ από τη διαδρομή Ούζιτσε προς Σλάντιμπορ και 2 χιλιόμετρα προς Σλάντιμπορ στρέξαμε δεξιά για Μόκρα Γκόρα. Και τώρα κατευθυνόμαστε για το Βέντιγκρατς. Και εδώ η δρόμη έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είπα ανοίξω την κάμερα να απολαύσετε τη φύση και τη βλάστηση. Η άσφαλτος δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, έχει πάρα πολλά παλώματα. Να και τα παιδιά απέναντι. GS ο ένας, Ducati πάει εξπίκο ο άλλος. Παράξενο βουνό δεξιά. Της πέτρα μαύρη, ελαξευμένη από τη φύση. Εδώ είμαστε στα 1340 μέτρα υψόμετρο και η θερμοκρασία από 28 έχει πέσει στις 23. Μην τελικά φωτάρα πλάνα. Μπροστά, as always, όπως πάντα, Suzuki GS6000D. Ο οδηγός Τζέρι, ή αλλιώς Τζερόνιμο. Ωραίος, ήρεμη δύναμη. Ταξιδευτής, ούτε τρελές, ούτε αντιρρήσεις, ούτε σπάσιμο στα παπάκια. Πολύ καλό δίδυμο έχουμε φτιάξει. Και κινόμαστε ταχύτατα. Ελάχιστα καθυστερήσει, ελάχιστα στάσει. Μόνο Mark Crunchers, χιλιομετροφάγη. Τρώμε χιλιόμετρα. Με ασφάλεια και με ρυθμό. Καταναλώσει έτσι, άμα γουστάρατε να ακούσετε το τι και το πώ. Μπορεί να φτάσουμε και στην Εθνική να γίνει λίγο παραπάνω, στον επαρχιακό και λίγο λιγότερο. Γιατί εγώ το έχω σε αυτό και δουλεύω με τη ροπή αυτό. Ακούω καμιά φορά πάει και την αλλάζει ταχύτητε. Εμένα αλλάζει καν οικονομία. Στην εθνική οδό έχω λιγότερα άλογα. Οπότε αν πηγαίνουμε 140 χιλιόμετρα στο κοντέρ, εγώ προφανώς παίζω παραπάνω το κινητήρα. Οπότε παίζει ο κόσμο στα 140 χιλιόμετρα. Έχω 102 να μα κάψω 150 ονομαστικά άλογα. Αλλά παιδιά δεν είναι αυτό. Είναι ότι οι βαλίτσε τη Honda προεξέχουν παραπάνω με τι βαλίτσε του Suzuki. Ότι έχω και τα κάγκελα προεξέχουν και αυτά. Έχω και τι προβολέ ομίχλε προεξέχουν και αυτοί. Όλα αυτά χαλάνε την αεροδυναμική. Άμα δεις τις μηχανές παρκαρισμένες στο κεντρικό στάντι, είναι τεράστια, πανύψηλη και άλλη είναι πιο χαμηλή. Ειδικά αυτή με την 21 ρόδια άφηκαν είναι πανύψηλη. Εντάξει, άλλη με τοπική επιφάνεια, λογικό είναι και παραπάνω μηχανή. Και έχουν και διαφορά και 50 κιλά, 200 κιλά είναι μία και 250 είναι η άλλη. Χωρίς αξεσουάρ. Οπότε, μόνο μου θα καίω παραπάνω εγώ. Απλά τώρα που μετράω συνέχεια το Αφρικά, είναι σίγουρο ότι έχω κλοπή 0,2 στην κατανάλωση από ό,τι δείχνει το όργανο. Και αυτό όπως το καταλαβαίνω, γεμίζω πάντα μέχρι τάπα και ξαναγεμίζω μέχρι τάπα. Και τα λίτρα που λέτε έχει κάψει, γιατί μετράει και λίτρα που έχει κάψει, όχι μόνο μέσα κατανάλωση, μετράει και τα λίτρα, είναι πάντα μόνιμα 0,6 παραπάνω κάθε 300 χιλιόμετρα. Επίσης, ο depósito δεν παίρνει 24,8 που λέει στο βιβλίο, εκεί παίρνει μέχρι το λαμάκι, το σεντεράκι. Αλλά με τον πιμπάρι μέχρι να πάνε, επειδή είναι τεράστιο depósito. Το 24,8 έχω βάλει μέχρι 26,4 και δεν έχει σβήσει ο κινητήρας. Παίρνει σίγουρα 2 λίτρα παραπάνω, δηλαδή 24,8 λέει, παίρνει 26,8. Πίστευα ότι με γλύβωνε στην Ελλάδα, αλλά πολλές φορές διαπίστωσα ότι η μηχανή δεν παίρνει 24,8 λίτρα. Παίρνει 26,20, έχω βάλει 26,40 μία φορά. Δεν έχω μείνει από βενζίνη, είμαι στην εθνική οδό και είμαι σκόπια, βλέπετε. Δεν σας λέω παρούφες, είμαι σκόπια. Αν είχα μείνει, θα έκλαιγα. Η μηχανή, παιδιά, παίρνει 26,5 λίτρα σίγουρα. Έχει τεράστια αυτονομία. Αυτό σου δίνει μια αυτονομία αληθινή 450 χιλιόμετρα σε αληθινές συνθήκες. Όχι συνθήκες αυτά που κάνουν τις μετρήσεις οι εταιρείες. Αληθινές συνθήκες. Δηλαδή επαρχιακό, εθνική, όλα. Με τριβάλτσα φορτωμένος, με tank bag, με όλα. Αργότερα θα αλλάξουμε και μηχανές. Μάλλον θα το πω να αλλάξουμε τώρα. Θα το πω να αλλάξουμε τώρα. Για να το σταματήσω λίγο. Να κάνουμε και ένα τεστ τη Σουζούκα. Για να δούμε, παιδιά. Το GT για πρώτη φορά.
Θες οδήγηση εδώ. Πρώτη φορά το έχω οδηγήσει πάρα πολύ λίγο. Άλλο έργο τώρα εδώ πέρα. Okay. Έχει ταχύτητα μέσα. Ωραίο, σου καλά. Και εδώ αριστερά, παιδιά, είναι η γέφυρα που είναι μνημείο της UNESCO, ανακηρυγμένη, τη βλέπετε. Φαντάζομαι ότι πιάνει η κάμερα. Έλα. Ωραίο. Ναι, είναι μνημείο, UNESCO, πολύ ωραίο. Απολαύστε, παιδιά, τη Βοσνία. Η χώρα που συγχαίνεται τους αυτοκινητόδρομους, η χώρα που είναι ένας μοτοσυκλετιστικός παράδεισος. Αριστερά είναι το ποτάμι, το βλέπετε. Το πιάνει η κάμερα, φαντάζομαι. Αλλά η Βόσνη είναι οδηγόν σαν τρελή, οπότε πάρα πολύ προσοχή. Απολαύστε. Κλείνω το μπουφάν μου, κρύωσα. Είναι ορεινή χώρα, χτισμένη με στα βουνά. Κλείνω όλες τις αραβαγούς. Πάρα πολλά τούνελ Βοσνία, γιατί είναι το βουνό, το σπάνε για να κάνουν δρόμο. Κοιτάξτε, παιδιά, τώρα. Και ο τούνελ είναι πρωτόγονο, δεν φωτίζεται. Καμία από αυτά τη Σερβία. Δεν υπάρχει τηλέφωνο, δεν υπάρχει εξαρισμός και έχει παγωνιά, γιατί είναι μέσα στο βουνό. Είναι πολύ ψηλά χτισμένη αυτή η χώρα. Είναι μέσα στα βουνά, όπως το Μαυροβούνιο. Ψόφο, με αυτά τα τούνελ, ψόφο. Αριστερά μόνο με το ποτάμι. Αν σας αρέσει η φυσική ομορφιά, όλη η χώρα είναι έτσι. Είναι πιο ωραία ακόμα το Μαυροβούνιο τα βουνά της. Πιο ενδιαφέρον έχουν. Βέβαια αυτή η χώρα δεν έχει θάλασσα, έχει μόνο ποτάμια. Το Μαυροβούνιο έχει και θάλασσα.
Η Σερβία έχει αυτοκινητόδρομο, δεν έχει τόσο ωραία πάσα, αλλά έχει το πανέμορφο Βελιγράδι, το πολύ ωραίο Νίς, μεγάλες πόλεις. Η επαρχία της δεν λέει κάτι, με ξέρει στο Σλάντιμπορ που είναι εξαιρετικό. Τουλάχιστον από όσα ξέρω εγώ, εντάξει, δεν έχω πέντε. Ξέρω όλη τη Σερβία. Να και φωτισμός προς το τούνελ. Και το μοτίβο συνέχεια παιδιά επαναλαμβάνεται. Αυτό είναι. Να, κοιτάξτε εδώ πέρα το ποντάμι αριστερά. Πανέμορφα. Κοιτάξτε παιδιά εδώ, κοιτάξτε. Αριστερά. Τι κάνει εδώ, κοιτάξτε εδώ. Απίστευτο, μέσα στα βουνά δύο λίμνες. Φοβερό. Πάρα πολύ ωραίο. Μαλάτα, θα δείτε από κοντά. Γεια σας.